Η παγκόσμια κοινότητα επενέβη βλέποντας τις αιματηρές φαγές που διαπράττονταν και αποφασίστηκε να διαιρεθεί η Παλαιστίνη σε δύο τμήματα, ένα Παλαιστινιακό κράτος και ένα Εβραϊκό κράτος, με ποσοστά περίπου 50% στο καθένα. Βάσει αυτής της διχοτόμησης αναγνωρίστηκε η ύπαρξη του Ισραηλινού κράτους. Ξεκινώντας από αυτό το ποσοστό, άρχισε η επεκτατική πολιτική του Ισραήλ, που έφτασε σήμερα να καλύπτει το 78% της συνολικής έκτασης. Συνέχισε καταλαμβάνοντας εδάφη της Δυτικής Όχθης, του Ιορδάνη και των εδαφών που παρέμειναν μετά τις εχθροπραξίες του 1967. Από τις πρώτες ώρες ξεκίνησε το Ισραήλ να εφαρμόζει επεκτατική πολιτική σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, δημιουργώντας νέους Ισραηλινούς οικισμούς. Άρχισαν να ασχολούνται με τη γεωργία, τη δημιουργία μικροβιομηχανικών μονάδων, εργοστασίων και να εργάζονται σε αυτές τις περιοχές. Αυτή είναι η ιδέα της διάλυσης του αστικού ιστού για να απομακρύνουν τους πραγματικούς κατοίκους της Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη και να τους αντικαταστήσουν με Ισραηλινούς, Εβραίους σιωνιστές, επίκους κατακτητές. Σταδιακά εξελίχθηκε αυτή η πολιτική του επικισμού και οι οικισμοί που έφτασαν περίπου σε 200 αριθμούν περίπου 650.000 επίκους συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν εγκατασταθεί στην Ιερουσαλήμ. Ο αριθμός των επίκων που μεταφέρθηκαν στη Δυτική Όχθη αντιπροσωπεύει σήμερα το 20% του πληθυσμού της περιοχής. Αυτή η πολιτική των επικισμών, πολεοένα και αυξανόταν, συνεχίστηκε και μάλιστα επιδεινώθηκε προκαλώντας εμπόδια στην εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας των συμφωνιών του Όσλο. Δημιούργησε ουσιαστικά μια νέα δημογραφική κατάσταση στην περιοχή. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας αλλά και στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υπήρχαν καταδικαστικές φωνές και συχνά ομόφωνα καταδικαστικές, όμως γενικά επικρατούσε η σιωπή, επιτρέποντας την πολιτική των επικισμών. Όταν μιλώ για σιωπή, εννοώ την απουσία λήψης αποφάσεων για εφαρμογή κυρώσεων εις βάρος του Ισραήλ. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα, όπου ανακοινώνεται η απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου να ενοποιήσει όλα αυτά τα εδάφη των επικισμών στο κράτος του Ισραήλ. Η συνέχιση της κατοχής και των πολιτικών επικισμών τα τελευταία 53 χρόνια συνεχίζει το γενικότερο έγκλημα που διαπράττουν οι κυβερνήσεις του Ισραήλ στην περιοχή μας. Σε ό,τι αφορά τους Παλαιστίνιους και το κράτος της Παλαιστίνης, οι επικισμοί έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο. Τις θεωρούμε εχθρικές ενέργειες, έγκλημα εις βάρος του λαού μας και πλήγμα στις διεθνείς αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Για εμάς αυτές οι ενέργειες δεν αλλάζουν την ταυτότητα των εδαφών που είναι Παλαιστινιακά και βρίσκονται υπό κατοχή. Είναι εδάφη στα οποία πρέπει να ισχύει ο διεθνός νόμος και το διεθνές δίκαιο. Αυτή η καταπίεση και η διωγμή και η βάναυση συμπεριφορά δεν περιορίζεται μόνο στα στρατεύματα κατοχής του Ισραήλ, αλλά και στους ίδιους τους έπικους, οι οποίοι έχουν δικά τους όπλα. Υπάρχει καθημερινή λαϊκή αντίσταση από τους απλούς πολίτες εναντίον αυτών των επίκων. Πριν από μερικές εβδομάδες, οι γεωργοί μας εκεί έκαψαν πολλούς από τους ελαιώνες της περιοχής και στη συνέχεια ο Ισραηλινός στρατός προέβη στην κατεδάφιση και εκχέρσωση ολόκληρης της περιοχής. Το καθεστώς που ισχύει ευνοεί τους Ισραηλινούς επίκους. Για παράδειγμα, υπάρχουν ειδικοί διάδρομοι από τους οποίους μπορούν να περνούν, χωρίς να επιτρέπεται στους Παλαιστίνιους να περνούν. Υπάρχουν διευκολύνσεις στην κατανάλωση νερού χωρίς όριο. Στην περιοχή το νερό δεν επαρκεί ούτε για τους Παλαιστίνιους, που είμαστε νόμιμοι κάτοικοι. Οι έπικοι μπορούν να καλλιεργούν ό,τι θέλουν, ενώ δεν επιτρέπεται οι Παλαιστίνιοι να καλλιεργούν ό,τι θέλουν. Είναι το σύστημα ενός νέου apartheid που εφαρμόζεται στην περιοχή μας. Εκτός λοιπόν της λαϊκής αντίστασης που υπάρχει, το κράτος της Παλαιστίνης λειτουργεί σε επίπεδο διπλωματίας, μέσα από τις πρεσβείες ερχόμαστε σε επαφή με όλα τα διεθνή φόρα, στα οποία εκθέτουμε και καταγγέλουμε τις πολιτικές. Υπάρχουν αρκετές αποφάσεις που έχουν ληφθεί στα διεθνή φόρα υπέρ των Παλαιστινίων και κατά της κατοχής και των παράνομων επικισμών. Ένα από τα αιτήματα που έχει καταθέσει το Διεθνές Δικαστήριο Παλαιστινιακή Αντιπροσωπεία είναι το θέμα του επικισμού των κατεχόμενων εδαφών. Σε ό,τι αφορά την επιστολή για την αναβίωση της ειρηνευτικής διαδικασίας, επιδόθηκε μια επιστολή στην Τετραμερή Επιτροπή και στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας σαν on paper, με το οποίο εμείς δεσμευόμαστε απολύτως για την περίπτωση που η Ισραηλινή κυβέρνηση προσαρτήσει ακόμα και ένα εκατοστό. Αυτή μας η θέση της Τετραμελούς Επιτροπής βασίζεται στη διοργάνωση ενός ειρηνευτικού συνεδρίου. Δεν επιθυμούμε να εποπτεύεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μπορούν όμως να είναι ένα από τα μέλη της Τετραμελούς Επιτροπής μαζί με όποιες άλλες χώρες. Μπορεί να είναι όπως έγινε και με την επίλυση του Ιρανικού προβλήματος. 5 συν 1. Μπορεί να είναι 4 συν 2. 4 συν 3. Μπορεί να προσθεθεί και όρος συν τόσες χώρες.
Αυτό θα έχει ένα χρονικό πλαφόν καθορισμένο, θα στηρίζεται στις αποφάσεις της διεθνούς νομιμότητας, του διεθνούς δικαίου και των διεθνών νόμων και θα προβλέπει τη δημιουργία των δύο κρατών με βάση τις αποφάσεις του 1967 με πρωτεύουσα η Ανατολική Ιερουσαλήμ του ενός κράτους και η Δυτική Ιερουσαλήμ του άλλου κράτους. Στο θέμα της Ιερουσαλήμ θα πρέπει να προβλεφθεί να είναι η Ιερουσαλήμ ανοιχτή πόλη για τους προσκυνητές των τριών μονοεθνιστικών θρησκειών. Στο θέμα των συνόρων υπάρχει μια μικρή εκκρεμότητα σε ό,τι αφορά κυρίως θέματα έκτασης. Επίσης, πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα του νερού. Χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις για την παροχή υδάτων, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και στις γειτονικές περιοχές, όπως είναι η Ιορδανία, για παράδειγμα. Πρέπει να συζητηθεί το θέμα των εχμαλώτων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της κατοχής και την απελευθέρωσή τους, διότι είναι αγωνιστές για την ελευθερία. Καθώς και να περιληφθούν οι προηγούμενες συμφωνίες και η παράδοση των σωρών των νεκρών μαρτύρων που πέσανε εντός του Ισραήλ. Πρέπει να συζητηθεί το θέμα των προσφύγων σύμφωνα με την απόφαση 194. Όταν μιλάμε για το κράτος της Παλαιστίνης, τα σύνορα του 67 πάντα, θα πρόκειται για ένα κράτος που πρέπει να έχει μια γεωγραφική συνέχεια, δεν μπορεί να είναι διάτρητο, πρέπει να εξασφαλιστεί η απόλυτη κυριαρχία και ο έλεγχος σε όλα τα συνοριακά περάσματα, στον υπόγειο και τον εναέριο χώρο του. Αυτό είναι περίπου το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την Παλαιστινιακή πλευρά ως απάντηση στη Συμφωνία του Αιώνα. Ζητάμε από τις χώρες να υποστηρίξουν αυτό το σχέδιο. Ελπίζουμε όλες οι χώρες να το στηρίξουν, γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να προσφέρουμε. Με αυτή τη συζήτηση θα φτάσουμε στη λύση των δύο κρατών και θα βοηθήσουμε τη διεθνή κοινότητα να σώσει την ίδια της την επιλογή περί δημιουργίας δύο κρατών. Παρόλο που φροντίζουμε για τη λύση των δύο κρατών, δεχόμαστε ένα κράτος αλλά με δύο κοινότητες. Θα δεχόταν το Ισραήλ τη δημιουργία ενός κράτους μόνο, στο οποίο να έχουμε όλοι δικαίωμα ψήφου όπως έχουν οι Ισραηλινοί? Εγώ σας διαβεβαιώνω ότι το Ισραήλ δεν θα δεχόταν ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν θα το αποδεχτεί, διότι εντός του Ισραήλ, ο Νετανιάχου και ο νόμος των εθνικοτήτων λέει ότι οι πολίτες του Ισραήλ είναι μόνο οι Εβραίοι. Ο νόμος, ο οποίος έχει ψηφιστεί προδιετίας, προβλέπει τον εξεβραϊσμό, εξιουδαϊσμό του κράτους και δεν αναγνωρίζει ως πολίτης με δικαιώματα το 1,5 εκατομμύριο Παλαιστινίων που ζουν στο Ισραήλ. Οι λαοί είναι αυτοί που πάντα παραμένουν. Οι κυβερνήσεις εναλλάσσονται, αλλάζουν σε όλες τις χώρες του κόσμου εξαιτίας των δημοκρατικών διαδικασιών που τηρούνται σε αυτές. Ο ελληνικός λαός συνδέεται με πολύ παλιούς αγωνιστικούς δεσμούς με τον Παλαιστινιακό λαό. Όλοι οι Έλληνες θυμούνται και γνωρίζουν τον Γιασέρ Αραφάτ. Ο ελληνικός λαός επίσης θυμάται τον Ανδρέα Παπανδρέου. Υπάρχουν κοινές αξίες μεταξύ των δύο λαών μας. Οι σχέσεις των λαών είναι σταθερές, δεν αλλάζουν και δεν πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τα συμφέροντα. Στηρίζονται στην ιστορία και σε κοινές αρχές και αξίες. Ο βασικός παράγοντας που ρυθμίζει τη διεθνή μας πολιτική και τις αρχές μας είναι ο διεθνής νόμος και οι διεθνείς αποφάσεις. Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ των χωρών, παρά τις επιταχυνόμενες αλλαγές, βασίζονται σήμερα αυστηρά στα συμφέροντα. Εμείς δεν θέλουμε να επισέλθουμε ούτε να παρεμβαίνουμε στις σχέσεις δύο χωρών. Έχουμε σχέσεις με πολλές χώρες της περιοχής. 140 χώρες σήμερα αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης. Γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα έχει συμφέροντα με το κράτος του Ισραήλ, αλλά λέμε. Όπως δήλωσε ο κύριος Αμπά στη τηλεφωνική του επικοινωνία με τον κύριο Μητσοτάκη, δεν δεχόμαστε οι σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ να είναι εις βάρος της αυτοδιάθεσης του Παλαιστινιακού λαού, της ελευθερίας και της εφαρμογής των διεθνών κανόνων. Οι θέσεις τις οποίες λαμβάνει και οι αποφάσεις που παίρνει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα διεθνή φόρα είναι υποστηρικτικές για τον Παλαιστινιακό λαό. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν πάρει τέτοιες θέσεις και είναι κατά πολύ καλύτερες από τις θέσεις που έχουν πάρει πολλές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό που ζητάμε από την Ελλάδα τώρα είναι να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Το 2015 λήφθη ομόφωνα απόφαση για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και υπήρχαν και αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν και σε άλλα φόρα πέρα αυτής της απόφασης του Ελληνικού Κοινοβούλιο. Ρωτάμε λοιπόν την ελληνική κυβέρνηση αν αναγνωρίζεται τη λύση των δύο κρατών σύμφωνα με τα σύνορα του 67. Δεν υπάρχει δικαιολογία να μην αναγνωρίζεται επίσημα το Παλαιστινιακό κράτος. Η Ελλάδα έχει μια ειδική ξεχωριστή θέση στις καρδιές του Παλαιστινιακού λαού. Όπως και όλοι οι ελεύθεροι λαοί έχουν μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας. Διότι είναι ένας λαός ο οποίος αγωνίζεται για την ειρήνη. Αλλά δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς ελευθερία.